Εμείς καλούμε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που ζητούν οι μαζικοί φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να αποσύρει τώρα το απαράδεκτο και κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που δεν παίρνει ούτε από βελτιώσεις ούτε από διορθώσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο, ένα νομοθετικό τερατούργημα καλύτερα, που όχι μόνο βάζει στο στόχαστρο το δικαίωμα στη λαϊκή διεκδίκηση, για το οποίο δικαίωμα χύθηκαν ποταμοί αίματος σε αυτόν εδώ τον τόπο, αλλά ποινικοποιεί και την ίδια την αμφισβήτηση, τη δράση ενάντια στο σημερινό σύστημα της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης. Υπόθηκε από αρκετούς και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται για ένα χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο. Πραγματικά, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης επαναφέρει αυτούσια άρθρα του χουντικού διατάγματος του 1971. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, πρόκειται και για μια απλή αντιγραφή με μετάφραση ρυθμίσεων από την καθαρέμπουσα στη δημοτική. Είναι όμως μόνον αυτό? Κατά τη γνώμη μας, αυτή η προσέγγιση είναι και ρηχή και στην ουσία συγκαλύπτει τις πραγματικές επιδιώξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Για μας είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο επικίνδυνο. Γιατί το νομοσχέδιο, πέρα από μια κακέκτυπη αντιγραφή χουντικών διαταγμάτων, εισάγει μηχανισμούς καταστολής και τρομοκρατίας πιο σύγχρονους, πιο εξελιγμένους και κατά συνέπεια πολύ πιο επικίνδυνους. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, για μας ο ιδεολογικός και πολιτικός πυρήνας του νομοσχεδίου, η καρδιά του νομοσχεδίου, πάνω στην οποία θεμελιώνονται και όλα τα υπόλοιπα, είναι το άρθρο 19, για το οποίο δεν γίνεται λόγος από κανέναν. Το άρθρο 19 ξεκαθαρίζει ότι στοχεύει σε κάθε ριζοσπαστική προοδευτική ιδεολογία και πράξη, αφού προβλέπει τη δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο, όπως λέει, την πρόληψη διαφόρων μορφών και εκφάσεων της βίας, όπως ιδίως η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίος εξτρεμισμός, η ενδοοικογενειακή, η έμφυλη βία και ούτω καθεξής. Συνειδητά, δηλαδή, με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης τσουβαλιάζεται ο ριζοσπαστισμός με υπαρκτές μορφές βίας, η ενδοοικογενειακή βία, η ενδοσχολική βία, με συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις. Αυτός είναι ο ιδεολογικός πυρήνας του νομοσχεδίου. Η ιδεολογία ή οι ιδεολογίες που παράγουν τη βία. Αυτό λέει το άρθρο 19. Και μάλιστα συστήνεται και αρμόδια υπηρεσία που θα προωθεί, άκουσον, την απορυζοσπαστικοποίηση. Άρα δεν μιλάμε μόνο για ένα χουντικό νόμο. Μιλάμε για φρέσκα κουλούρια χειραγώγησης και καταστολής. Μιλάμε για έναν σύγχρονο μηχανισμό, ιδεολογικό, κατασταλτικό, χαφιεδίστικο, που θα παρεμβαίνει από τα σχολεία μέχρι τα πανεπιστήμια, σε συνεργασία, όπως λέει, με κρατικές και μη κρατικές αρχές, δηλαδή από μυστικές υπηρεσίες μέχρι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιωτικού φορείς, και που θα έχει στόχο να συκοφαντήσει, να ποινικοποιήσει, να παίρνει μάλιστα και προληπτικά μέτρα για όποιον αντιστέκεται, για όποιον παλεύει, για όποιον αμφισβητεί, για όποιον συγκρούεται με τη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου. Γιατί αυτό είναι ο ριζοσπαστισμός και η ριζοσπαστική δράση. Αυτή η στρατηγική, αυτή η πολιτική είναι πρωτοτυπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Όχι. Η Νέα Δημοκρατία απλά είναι ο πιο φανατικός και ο πιο ένθερμος υποστηρικτής αυτής της πολιτικής. Η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής ιδεολογίας και πράξης αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, σταθερά διευρύνει το περιεχόμενό της με κάθε ριζοσπαστική, ανατρεπτική ιδεολογία και πρακτική, αντιμετωπίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό ως τις κύριες πηγές της τρομοκρατίας. Και μη μας πείτε
ότι όσον αφορά το περιεχόμενο του ριζοσπαστισμού, εσείς εννοείτε κάτι άλλο, γιατί το περιεχόμενο του ριζοσπαστισμού με σαφήνεια το προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κείμενά της και με βάση αυτή τη θεωρία, όπως και με βάση άλλες θεωρίες, την εξίσωση, την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού, τις εγκληματικές ιδεολογίες όπως λένε, προωθείται σε μια σειρά χώρες η ποινικοποίηση της δράσης των κινημάτων, των κομμουνιστικών κομμάτων και ούτω καθεξής. Μόλις πριν 6 μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια έκθεσή της για πρώτη φορά κατέγραφε ρητά και επίσημα ως κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Αυτό το έχουμε αναφέρει και στη Βουλή. Και τι ψήφισαν σε αυτό το έκτρωμα οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, λογικό, ψήφισαν υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λευκό. Δηλαδή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Γιατί? Γιατί είναι μια πολιτική, αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως κυβερνήσεις την επηρετήσατε όλοι σας. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει διαπρέψει σε αυτή την πολιτική από τότε που ήταν υπουργός του ΠΑΣΟΚ με τους τρομονόμους. Τότε, κύριε Ρακούση, ήσασταν μαζί με τον κύριο Χρυσοχοΐδη που ψηφίσατε τους τρομονόμους και πάει λέγοντας μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το νομοσχέδιο αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων της κρατικής τρομοκρατίας, του αυταρχισμού και της καταστολής που προώθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη σημερινή να προχωράει φυσικά ακόμη παραπέρα, για να στηρίξουν την επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των εργατικών λαϊκών αναγκών. Τι κάνει ακόμη με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση? Πρώτον, επιδιώκει να συκοφαντήσει συλλήβδην τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση ή υπό περιορισμό κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις λάστιχο που θα τις ερμηνεύουν αυτές τις διατάξεις οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Στοχεύει επίσης να χειραγωγήσει τις συνειδήσεις, ειδικά της νεολαίας, τις συνειδήσεις της νεολαίας, εμφανίζοντας τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, κινητοποίησεις, διαδηλώσεις ως κάτι περίπου εν δυνάμει εγκληματικό και επικίνδυνο. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο του νομοσχεδίου από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, προκύπτει αυτό ακριβώς, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις είναι η μήτρα και η πηγή εγκληματικών πράξεων. Το ίδιο ακριβώς που είπε πριν από λίγο και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, συσχετίζοντας τους τραγικούς θανάτους στη Μαρφίν με τις συγκεντρώσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο. Για να μην μιλήσω για τα διάφορα παπαγαλάκια που έχετε βγάλει αυτές τις μέρες στα μέσα ενημέρωσης, σε διατηταγμένη υπηρεσία και με στημένα ρεπορτάζ, να αναπαράγουν αυτή την αθλειότητα, ότι για την ταλαιπωρία του κόσμου, μέχρι την αναδουλειά στα εμπορομάγαζα, φταίνε οι συγκεντρώσεις. Λες και τις ημέρες ή τις ώρες που δεν γίνονται συγκεντρώσεις, ή σε εμπορικές περιοχές που δεν γίνονται διαδηλώσεις, ο κόσμος τριμώχνεται σε ουρές για το ποιος θα πρωτοψωνίσει. Φοβερό επιχείρημα. Την αναδουλειά των εμπορομάγαζων εξαιτίας της φτώχειας και της ανέχειας του λαού να τη φορτώνεται στις συγκεντρώσεις και τις απεργίες. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος χθες στο ραδιόφωνο έλεγε και το εξής καταπληκτικό. Αυτοί, λέει, που κάνουν τις συγκεντρώσεις δεν σκέφτονται τα μαγαζιά που καταστρέφονται, οι βιτρίνες τους το ένα το άλλο. Έλεος! Φτάσανε δηλαδή να ενοχοποιούν για τις καταστροφές σε μαγαζιά ή αλλού τις συγκεντρώσεις των σωματείων και των μαζικών φορέων, όταν είναι κοινό μυστικό ότι αυτοί οι διάφοροι προβοκατόρικοι μηχανισμοί είναι σε άμεση σχέση και με το κράτος και με το παρακράτος. Και πότε λέγονται όλα αυτά για την ταλαιπωρία? Τις μέρες που υπομονή χιλιάδων κατοίκων της Αθήνας δοκιμάζεται από τον μεγάλο τραγέλαφο, από την αποσπασματική δηλαδή και ασχεδίαστη ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας που αποφάσισε η Δημοτική Αρχή,
για να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν για χάρη των μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων και όχι φυσικά για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και όσων κυκλοφορούν καθημερινά στο κέντρο της πόλης. Αυτά είναι ταλαιπωρία. Αυτά είναι πραγματική ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία είναι η πολιτική σας, ταλαιπωρία είναι η φτώχεια, είναι η ανεργία, είναι η υποβάθμιση της παιδείας, της υγείας, του περιβάλλοντος. Ταλαιπωρία είναι οι άθλιες και ακριβές αστικές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα ο κόσμος να στηβάζεται σαν τις σαρδέλες στα μέσα μεταφοράς και μάλιστα αυτό να γίνεται σε συνθήκες πανδημίας για ό,τι αυτό σημαίνει για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα όσα λέτε για την ταλαιπωρία είναι προσχηματικά, είναι υποκριτικά. Όπως προσχηματικός είναι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι με το νομοσχέδιο μπαίνει τάξη, λέει, στις μικρές και ολιγάριθμες διαδηλώσεις και ότι από αυτό δεν θα θίγονται οι μεγάλες οργανωμένες και περιφρουρημένες συγκεντρώσεις. Στην πραγματικότητα όμως, με το νομοσχέδιο μπαίνει στο στόχαστρο κάθε λαϊκή διαμαρτυρία. Απλά ακολουθείτε τη γνωστή κουτοπώνηρη τακτική, βάζετε μπροστά ένα λογικοφανές επιχείρημα, πλην όμως απόλυτα ψευδές, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν 50 άτομα να κλείνουν ένα δρόμο, λες και υπάρχουν συγκεντρώσεις των 50 ατόμων που κλείνουν κεντρικούς δρόμους, για να νομιμοποιήσετε ρυθμίσεις οι οποίες έχουν και θα έχουν γενική και γενικευμένη εφαρμογή. Τι άλλο κάνει το νομοσχέδιο? Τι άλλο κάνει το νομοσχέδιο? Εισάγει προκλητικούς περιορισμούς, ξεπερνώντα ακόμη και αυτούς που θέτει το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις προϋποθέσεις της γνωστοποίησης και του οργανωτή, γιατί αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, για όσους έχουν στοιχειώδη εμπειρία και γνώση από την οργάνωση συγκεντρώσεων, αυτά σε μεγάλο βαθμό γίνονται και τώρα. Σημερινός ριζοσπάστης. Σελίδα 5. Συγκεντρώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο που γίνονται αύριο. Πού γίνεται? Στην Αθήνα, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Με ώρα και τόπο. Άρα λοιπόν η αναφορά του νομοσχεδίου σε οργανωτές και γνωστοποίησεις έχει άλλο στόχο. Έχει στόχο να φορτώνεται στους οργανωτές ευθύνες που δεν έχουν, να τρομοκρατείτε και να σέρνετε στα δικαστήρια. Αυτός είναι ο στόχος όλων αυτών των προϋποθέσεων που βάζετε. Υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο κείμενο του νομοσχεδίου. Παραδείγματος χάρη, το νομοσχέδιο ορίζει σημεία που ουσιαστικά ευθύς εξ αρχής απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία δηλαδή, και πάει λέγοντας, με το πρόσχημα της μη παρακόλλησης των υπηρεσιών. Λες και ναι, δεν είναι δικαίωμα ενός σωματείου, ενός μαζικού φορέα για ένα σοβαρό γεγονός, για ένα εργατικό ατύχημα, να αποκλείσει το Υπουργείο Εργασίας για να μπορεί να κάνει γνωστό στο Πανελλήνιο και στο λαό αυτή την πολιτική και να διεκδικήσει και λύσεις. Αυτός είναι ο στόχος των κινητοποιήσεων. Άλλο παράδειγμα. Μια έκτακτη, αυθόρμητη συγκέντρωση που αποφασίζεται εξαιτίας ενός έκτακτου γεγονότος από μια ομάδα εργαζομένων, φοιτητών, μαθητών ή από οτιδήποτε άλλο και για την οποία αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει γνωστοποίηση και ενημέρωση, αυτή η συγκέντρωση μπορεί να απαγορευτεί αν δεν πρόκειται για γεγονός κοινωνικής σημασίας. Σοβαρά μιλάτε? Μιλάτε σοβαρά? Και ποιος θα καθορίσει και ποιος θα κρίνει τι είναι και τι δεν είναι γεγονός κοινωνικής σημασίας? Άλλο παράδειγμα. Μπορεί να απαγορευτεί συγκέντρωση αν έχει δοθεί άδεια σε άλλη συγκέντρωση με αντίθετο στόχο. Αν για παράδειγμα προγραμματιστεί μια αντιφασιστική συγκέντρωση, η τελευταία μπορεί να απαγορευτεί. Το πιο σοβαρό όμως και το πιο επικίνδυνο σε όλα τα παραπάνω δεν είναι αυτή καθ' αυτή η δυνατότητα απαγόρευσης. Το πιο σοβαρό είναι ότι ουσιαστικά και τυπικά μπαίνει το κράτος μπάστακας και τοποτηρητής για το σκοπό και το περιεχόμενο μιας διαδήλωσης ή ακόμη και μιας συγκέντρωσης. Και θα αποφασίζει το κράτος αυθαίρετα ότι με βάση το σκοπό θα πρέπει να συμμετέχουν τόσοι για να δοθεί μια άδεια, γιατί προβλέπεται η συνεκτίμηση του αριθμού των συμμετεχόντων,
θα αποφασίζει ότι αυτός ο σκοπός δεν δικαιολογεί μια αυθόρμητη συγκέντρωση ή θα αποφασίζει ότι αυτός ο σκοπός, με βάση αυτό το σκοπό, πιθανολογείται η διάπραξη αξιόπινων πράξεων. Και ποιος θα τα κρίνει όταν παραπάνω, ποιος θα ερμηνεύει δηλαδή όλες αυτές τις αόριστες νομικές έννοιες με τις οποίες είναι γεμάτο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, θα τις ερμηνεύει η αστυνομία, θα τις ερμηνεύει το λιμενικό, οι πρόεδροι και διευθύνονται σύμβουλοι δημόσιων επιχειρήσεων, οι δήμαρχοι και ούτω καθεξής. Αυτοί θα αποφασίζουν και θα ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Και πώς θα μπορεί να προστατευτεί ο οργανωτής από μια πιθανή, εμείς δεν λέμε πιθανή, εμείς λέμε βέβαιη αυθαιρεσία όλων των από πάνω, θα πηγαίνει λέει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή ένα σωματείο, ένας φοιτητικός σύλλογος, μια μαθητική κοινότητα θα πρέπει να προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο να υποβάλλεται σε δικαστικά έξοδα και να περιμένει μια απόφαση που μπορεί να βγει και κατόπιν εορτής. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος για αυτό το τερατούργημα που φέρνεται σήμερα στη Βουλή. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για τα άλλα ανατριχιαστικά άρθρα του νομοσχεδίου, για τις ποινές, για τα ιδιώνυμα σε όσους συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν απαγορευτεί και φυσικά για πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα αναφέρουμε και στη συζήτηση επί των άρθρων. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παριστάνει την αθώα περιστερά. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια και είναι γνωστά και τα έργα και οι μέρες του. Είναι γνωστά και τα δικά του ιδιώνυμα. Γιατί ναι, μεν η κυβέρνηση φέρνει τώρα ιδιώνυμο για τη συμμετοχή σε απαγορευμένη συγκέντρωση. Είναι γνωστά όμως και τα ιδιώνυμα του ΣΥΡΙΖΑ όταν ποινικοποιούσε τη συμμετοχή ενάντια σε κινητοποίησεις, ενάντια στους πληστηριασμούς, με αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Είναι γνωστή η πρακτική της αντιμετώπισης με ΜΑΤ και χημικά διαδηλώσεων και διαδηλωτών. Εδώ στην αντιπολεμική συγκέντρωση που έγινε το γνωστό περιστατικό με το άγαλμα Τρούμαν, συλλάβατε φοιτητές και τους φορτώσατε το μισό ποινικό κώδικα. Και ακόμη τρέχουν. Ακόμη τρέχουν με δικασίμους και δικαστήρια. Όπως επίσης είναι γνωστές οι αλλαγές που κάνατε στον ποινικό κώδικα που ενήχησαν και τον αυταρχισμό και την καταστολή. Κυρίως όμως τι κάνατε. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι. Ρίξατε νερό στο μήλο αυτής της άθλιας θεωρίας περί μειοψηφιών που ταλαιπωρούν. Πάνω στην οποία θεωρία στηρίξατε και το δικό σας νόμο περιορισμού του δικαιώματος στην απεργία. Την ίδια φρασολογία ακούγαμε εκείνη την περίοδο. Για μειοψηφίες που ταλαιπωρούν, που κάνουν, που ράνουν. Και σήμερα φυσικά όλο αυτό το παίρνει και το απογειώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνω με το εξής, κύριε Πρόεδρε. Τι αποδεικνύει. Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Τελειώνω, ναι. Τι αποδεικνύει και τι εκφράζει αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτα και κύριε, αποδεικνύει ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα κλιμακωθεί και η επίθεση στα δικαιώματα. Αποδεικνύει ότι οι εθνικοί στόχοι των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι καθόλου εθνικοί. Είναι οι στόχοι των λίγων που χτίζονται πάνω στις πλάτες και όχι μόνο στις πλάτες των πολλών. Και όσοι δεν πείθονται με τα ψίχουλα και τις υποσχέσεις, τους περιμένουν τα δικαστήρια, τους περιμένουν τα χημικά, η ποινικοποίηση και ούτω καθεξής. Και αποδεικνύει τέλος ότι η δημοκρατία σας, η δικτατορία του κεφαλαίου λέμε εμείς, όταν το χρειάζεται, πετάει και στο καλάθι των ανχρήστων τα όποια δικαιώματα και τις όποιες ελευθερίες. Και εκφράζει την αγωνία και την ανησυχία σας για το ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία δεν θα μείνουν με σκυμμένο κεφάλι για όλα αυτά που ζουν και για όλα όσα έρχονται με το πρόσχημα της νέας κρίσης. Δεν θα μείνουν με σκυμμένο κεφάλι απέναντι στη φτώχεια, την ανεργία, την προσφυγιά, τους πολέμους, όλα αυτά δηλαδή που δημιουργεί και διαμορφώνει ο αγγελικά πλασμένος κόσμος σας. Είστε όμως βαθιά γελασμένοι. Βαθιά γελασμένοι και ανιστόρητοι, αν νομίζετε ότι αυτό το τερατούργημα θα εφαρμοστεί και θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Ο λαός με την πάλη του θα το ακυρώσει στην πράξη, θα το ακυρώσει,
όπως έκανε με πολλούς άλλους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Εσείς θα μείνετε στην ιστορία ως η κυβέρνηση, όπως έμεινε στην ιστορία ο Υπουργός Λάσκαρης, που έλεγε θα απαγορεύσει την ταξική πάλι, έτσι θα μείνει και στην ιστορία η δικιά σας κυβέρνηση, ως καρικατούρα και γελιογραφία της ιστορίας.